όλα έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου μέρους. Διορθώνησο και σας την ερωτώ, πρώτο μέρος 0-1. Επίσης από τους νέους Ηροδότου, άλλη μια χαμένη ευκαιρία. Μπάλα είναι τι, κόρνερ είναι μπάλα, κόρνερ υπόλοιψη από τον Σιδηρόπουλος και Γκίνης, ποιο θα το εκτελέσει. Πάνε κοντά μάλλον για κομπίνα, όχι, στην αγωνή του ποιο θα το εκτελέσει. Ναι, ο Γκίνης, ήταν εκτελεστής. Εδώ να δούμε τι γίνεται στην περιοχή της Χερσονήσου που είναι από εδώ μεριά μας τώρα. Τώρα εκτελέστηκε, καλή εκτέλεση είναι, κεφαλιά η ball out. Μια επικίνδυνη επίσκεψη των νέων στην περιοχή της Χερσονήσου ακριβώς με την έναρξη του δεύτερου μέρους. Πολύ δυνατή Α2 φέτος με πολλές ομάδες να έχουν κάνει σπουδαίες μεταγραφές σε τέτοιες προσθήκες. Ομάδες που δεν θέλησαν την Α1 προτίμησε Α2, όπως ο Αυλόπολης, η Αγία Βαρβάρα. Φάουλ επιθετικό στον παίχτη, εδώ στον νεαρό παίχτη, εδώ δίνει και το χέρι το παιδί. Μπράβο του. Είπαμε ότι θα έχουμε Αυλόπολης, θα έχουμε Δόξα Γαλιάς, Αγία Βαρβάρα, πολλές ομάδες που προτίμησαν να μείνουν στην Α2 για να δώσουν ευκαιρία στα νέα παιδιά τους και όχι σε ψηλότερο επίπεδο όπως είχαν το δικαίωμα. Η φιλοσοφία της εποχής, ο οικονομικός παράγοντας καθοριστικός στις επιδιώξεις και προϋπολογισμούς των δύο ομάδων, των ομάδων του τοπικού Εψηρακλείου. Έκλειψε το πυροδό του. Τριωτάξι, φοβερή παλιά μπροστά, φοβερή παλιά, λίγο πιο δυνατή στον Σιδηρόπουλο τον Νικόλα. Εδώ ο Σιδηρόπουλο δεν πρόλαβε. Ήταν πολύ λίγο δυνατή και εδώ ο κύριος Τάκης ο Κώτης θα τη ρέξει την παλιά. Γιουλιάνο ψηλότερα από όλους καθάρισε τη φάση. Αλλαγές δύο θέλει να κάνει ο προπονητής στον ενεργοδότου, ο κύριος Βέλη Βασάκης,
και Πελιμπασάκης. Στο Μαράκης ο Πέτρος εκεί χορεύει την άμυνα. Ξαναπιέζει, κερδίζει. Σαν ένα σούτ. Το μακριά το σούτ. Τζουλιάνο ήτανε. Όχι Σιδηρόπουλος. Το σούτ τολμηρό ήταν, αλλά όλα γίνονται στο ποδόσφαιρο. Και ενθουσιασμός της νεανικής ηλικίας. Είναι κάτι δεδομένο στην νέος. Γκολ είναι, ισοφάριση για τη Χερσόνησο. 1-1. Εδώ το σκόρερ. 1-1.